Θα πάμε μέχρι τη Βιάνο. Θα πάμε στη Βιάνο, καθώς η Βιάνος είναι μία από τις περιοχές της Κρήτης που έχουν επηρεαστεί αρκετά από την κακοκαιρία Ελπίδα. Η κακοκαιρία και τα καιρικά φαινόμενα δεν άφησαν αλόβητη την περιοχή. Πολλά τα προβληματάκια. Πάμε στην Εύη Παπαδάκη, είναι κάτοικος περιοχής. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, παιδιά, τον Ιζουδιάνο. Κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι, στον Ενικό μιλάμε. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, όμορφο το χιόνι βέβαια, σωστό, ξεχωριστή αίσθηση. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια προβληματάκια εκεί στην περιοχή. Ναι, παιδιά, γίνεται χαμός. Το πόδι για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Δήμου Βιάνου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης. Ναι. Από το πρωί στα ορεινά εκχιονίζουν τους δρόμους. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όσοι δρόμοι δεν έχουν αποκλειστεί, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, είναι πολύ επικίνδυνη. Θέλει προσοχή. Σωστά. Η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο του Βιάνου είναι επικίνδυνη γενικώς, γιατί το χιόνι ξεπερνά και τα 60 εκατοστά. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά το πρωί και το βράδυ. Κάτω πραγματικά είναι πίστα πατινάζ. Εύη, γιατί θερμοκρασίας μιλάμε? Αυτή τη στιγμή έχω πάνω από σας ένα θερμόμετρο και μου δείχνει μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Μείον 1, πω. Μείον 6, δηλαδή. Σωστά, σωστά, φαντάζομαι το βράδυ. Στην ουσία ακόμα κουπαρά. Μάλιστα, οπότε παγετός, αυτό που λέμε, μετά την έντονη χιονόπτωση ακολουθεί ο παγετός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να προσέχουμε αρκετά. Θέματα με την ηλεκτροδότηση είχατε? Θα σας πω, αυτή τη φορά, για κάποιο λόγο, ευτυχώς δεν είχαμε πολλά. Είχε μικρές διακοπές με μικρή διάρκεια. Σε προηγούμενες χρονιές ήταν πιο μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα ευτυχώς πήγε καλά. Είχε πάλι τις διακοπές. Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Ναι. Εκτός από τα φαρμακεία, σούπερ μίνι μάρκετ και χώρους εστίασης που παρέχουν φαγητό. Σωστά. Υδροδότηση, βρύσες ανοιχτές, τρέχει νερό? Όχι, καλά πάει αυτό, ναι. Καλά πάει αυτό. Εκεί στα νότια της περιοχής σας, άλλος κόσμος, έφτασε χιόνι? Τα περισσότερα χωριά έχουν χιόνι. Έχουν χιόνι. Εντάξει, τώρα στα πιο ορεινά μπορεί να έχει φτάσει και το 1 μέτρο. Πιο κάτω είναι στα 60 εκατοστά, μισό μέτρο. Μάλιστα. Εύη, οι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά βγήκανε τουλάχιστον τις πρωινές ώρες έτσι να απολαύσουν λίγο το χιόνι, μιας και σήμερα δεν είναι και σχολεία. Πατινάζει, μας είπε τώρα η Εύη. Πού να βγεις εκεί πέρα, σωστά? Πατινάζ. Σήμερα για να είμαστε. 4 μέρες τώρα είναι η κακοκαιρία. Σήμερα έβγαλε λίγο ήλιο, έκανε πάρα πολύ κρύο, αλλά σήμερα βγήκα να παίξουν στο χιόνι, παιδιά. Α, να το λοιπόν, ήταν ωραία, ρώτησε, ήθελε, κάτι ήξερα. Κάτι ήξερες εσύ εκεί, με το χιονοπόλεμο και τα σκιονανθρώπους. Λοιπόν, ναι, σήμερα ήταν καλά. Οπότε τι κρατάμε, Εύη? Το καλό είναι. Ναι, για πες μας. Το ευχάριστο είναι, ευχάριστο τώρα όπως μπορεί να το πάρει κανείς αυτό, ότι ο ένας βοηθάει παιδιά τον άλλον. Χθες ένας κύριος οδηγός γκρέιντερ πήγε φάρμακα σε έναν ηλικιωμένο στην Κάτω Βιάνου που δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακα του. Μπράβο, είναι αυτό βοηθούν που λέμε. Πάρα πολύ όλοι. Αυτή η ανθρωπιά, ο εθελοντισμός, όμορφα στοιχεία και κινήσεις βέβαια που βγαίνουν προς τα πάνω και έρχονται στο προσκήνιο αυτές τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο δεν ενδείκνεται για χορό εκεί η περιοχή. Δεν πιστεύω να. Όχι. Πιάνομαι τώρα την άλλη ιδιότητά σου. Λοιπόν, λοιπόν, προσοχή, αυτό βγαίνει. Και έχεις χορέψει. Ο σκηνοθέτης πάνω μου λέει ότι έχεις χορέψει και στο χιόνι κριτικά. Έχω χορέψει και έχω. Όχι, δεν είχα χορέψει, αλλά είχα πάρει μέρος στην εκπομπή του ήρωες, θυμάσαι, στο τρέλε. Μα είναι δυνατόν τώρα να το ξεχάσουμε αυτό? Είναι δυνατόν, αυτό δεν ξεχνιέται. Τρομερή εμπειρία, παιδιά. Τρομερή εμπειρία. Ξεχωριστά επεισόδια. Λοιπόν, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εύη, να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να, λοιπόν, που αναφέρθηκε και στους ήρωες η Εύη.